Σε αυτό το διαγωνισμό είχαμε τρεις υποψήφιους προμηθευτές. Είχαμε την κυρία Βελκοπούλου Παρασκευή, είχαμε την ΑΕ Τζαμπαζλής και τον κύριο Ιωάννη Καταλωτή, μια ετερόδυνη εταιρεία, η οποία εδρεύει στο πρώτο χιλιόμετρο κομμωτινής Λιάζου. Κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, απερίφθησαν οι Τζαμπαζλής ΑΕ και Καταλωτής Ιωάννης και παρέμεινε μοναδική υποψήφια νομίμως αποδεκτή στο διαγωνισμό, η κυρία Βελκοπούλου Παρασκευή. Προχώρησαν οι διαδικασίες της κατακύρωσης της συγκεκριμένης προσφοράς. Το σχέδιο σύμβασης απεστάλληκε για προσυμβατικό έλεγχο και εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος και προχώρησε ο Δήμος περαιτέρω στην υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση υπεγράφει στις 4 Ιανουαρίου του 2018. Αφού βεβαίως κατέθεσε ειδική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 16.000 με 207 από την υπογραφή της σύμβασης άρχισε να γίνονται παραγγελίες προς την προμηθεύτρια από την Επιτροπή Παραλαβής Καυσίμων, η οποία όμως, η ανταπόκριση της όμως, καταρχήν υπήρχε κάποια ανταπόκριση πλημμυρή και εν συνεχεία άρχισε να μην ανταποκρίνεται καθόλου. Η Επιτροπή Παραλαβής διαρκώς προέβαινε σε οκλήσεις, προφορικές, τηλεφωνικές για άμεση παράδοση των καυσίμων, σύμφωνα με όσα προέβλεπε το άρθρο 3 της σύμβασης που είχε υπογράψει η προμηθεύτρια, αλλά και σε έγγραφες παραγγελίες, όπως προκύπτει από τα σχετικά δελτία παραγγελίας της Επιτροπής Παραλαβής. Εν συνεχεία, υπάρχει έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής προς τη Διεύθυνση Οικονομικών ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ακινητοποίησης των απολυματοπόρων του Δήμου. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της υπογραφής σας σύμβασης, προβλέπεται το εξής. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον παράδοχο από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτές ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει για όλα τα υγρά καύσιμα τις 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας. Γενικά, όλα τα υγρά καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. Επίσης, το άρθρο 4 της σύμβασης προβλέπεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί σε χώρο δεξαμενές που θα τις υποδείξει ο Δήμος. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιοδήποτε είδους καυσίμου, επικαλούμενος τυχόν τη σχέδια εξέβρεσής του στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Σε συνέχεια λοιπόν αυτών των ασφυκτικών πιέσεων του Δήμου προς το προμηθευτή για άμεση παράδοση των παραγγελματισμών καυσίμων, η Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας, καθότι δεν ανταποκρίθηκε στις ζωτήσεις παραγγελίες, απέστειλε το υπαρήθυν 2586-24 πρώτου 18 έγγραφο κατά τις διατάξεις του άρθρου 203 παράγραφος 4 του νόμου 44-12 του 16 και κάλεσε σε ακρόαση την προμηθεύτρια, κυρία Βελκοπούλου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να αναφέρει τους λόγους και τους οποίους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 3 της σύμβασης. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν καταγράφηκαν στο από 26/1/18 πρακτικό ακρόασης της Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο επισημάνθηκε στην παρούσα νομοδότηση. Από τις εξηγήσεις που έδωσε, ανέλαβε εξωτερική την ευθύνη για την μη προσήκουσα και βάση συμβατικών όρων παράδοση των υγρών καυσίμων, ζήτησε συγγνώμη, καθώς και μία μικρή πίστοση χρόνου μέχρι το τέλος του μήνα, 31, οπότε θα έχει εφοδιάσει κανονικά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά πρόσωπα με υγρά καύσιμα. Επεσήμανε την επί σειρά ετών συνεργασία του με τον Δήμο μας χωρίς προβλήματα και επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί και ζήτησε εκ νέου συγγνώμη. Η μία ανταπόκρισή του δε στις δοθήσεις παραγγελίες οφείλεται σε προσωπικά προβλήματα, τα οποία όμως κατά δήλωσή του θα έχει ξεπεράσει. Κατόπιν όλο το παραπάνω και δεδομένου ότι η Επιτροπή Παραλαβής από τη διαδικασία της ακρόασης και των εξηγήσεων έκρινε ότι δεν δόθηκαν πιστικές εξηγήσεις και ότι ο Δήμος Κομωτινής δεν αντέχει ούτε μία επιπλέον ημέρα να παραμείνει χωρίς καύσιμα, δεδομένου ότι σταματάει η λειτουργία αποκομιδής των απορριμμάτων, δεν μπορεί να μετακινηθεί ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας, της τεχνικής
τα μηχανήματα έργου, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα επιβατικά οχήματα. Πρόκειται δε για έκτακτες και κατεπίγουσες ανάγκες που πρέπει ο Δήμος να αντιμετωπίσει άμεσα για την διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των πολιτών του. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 203 του νόμου 44-12 περί δημοσίων συμβάσεων, κήρυξη οικονομικού φορέα εκπαιδευτών, ορίζεται ότι ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την ομοδότηση του αρμοδίου οργάνου, που προκειμένου είναι η Επιτροπή Παραλαβής. Πρώτον, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, και δεύτερον, σε περίπτωση δημόσια σύμβαση προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε συμβατικά υλικά. Κατόπιν όλων των ανωτέρων, η Επιτροπή Παραλαβής γνωμεδοτεί, όπως ο Δήμος Κομοτηνής, πρώτον, καταγγείλει τη μερή του πρωτοκόλλου 372 κάθετος 4/18 υπογραφή ασύμβαση μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της κυρίας Βελκοπούλου Παρασκευής. Δεύτερον, κηρύξει έκτοτε την νομιδεύτερη κυρία Βελκοπούλου, τόσο κατά τις διατάξεις του άρθρου 203 παράγραφος 1 του νόμου 44/2016, όσο και κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, της υπαρήν 372 4/18 υπογραφής ασύμβασης. Τρίτον, καταπέσει υπέρ του Δήμου η υπαλήθμια εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πυραιός, ποσού 16.937,25. Και τέταρτον, ο Δήμος Κομοτηνής, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αρμοδιότητας κατάρθρου 72 του νόμου 38-52 του 10, όπου προβλέπεται ότι για έκτακτες και κατεπίγουσες ανάγκες, όπως εν προκειμένου είναι η προμήθεια των υγρών καυσίμων, ο Δήμος να προβεί άμεσα σε απευθείας ανάθεση, έτσι ώστε να ομολογηθεί άμεσα η λειτουργία των υπηρεσιών.